Για ένα τραγικό δυστύχημα που στέρισε τη ζωή στη γυναίκα που υπεραγαπούσε, έκανε λόγο με αναφιλητά ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα που απολογήθηκε σήμερα, ο 39χρονος Αλβανός, ο οποίος το πρωί της περασμένης Παρασκευής πυροβόλησε και σκότωσε την 29χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν στα Καμίνια. Ο 39χρονος που δεν σταμάτησε να κλαίει καθόλου τη διάρκεια της απολογίας του, υποστήριξε ότι με την 29χρονη είχαν μια ήρεμη και όμορφη σχέση και πως σκόπευαν να παντρευτούν. Όσο για το αιματηρό περιστατικό, έκανε λόγο για απειρία του με το όπλο που είχε αγοράσει για ασφάλεια μία εβδομάδα πριν και κακή στιγμή αφού, όπως υποστήριξε, ούτε καυγάς ούτε ένταση υπήρξε με τη σύντροφό του. Μετεπιτάσεως λέει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι οδηγείται στη φυλακή. Τον ενδιαφέρει ότι χάθηκε άδικα η σύντροφός του. Πενθεί γι' αυτό, είναι σε τραγική κατάσταση. Δυστυχώς δεν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω. Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, ο ίδιος λέει ότι δεν θα αγόραζε ποτέ το όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις καταθέσεις για την υπόθεση, βρίσκεται και η κατάθεση της μητέρας του 39χρονου, η οποία σοκαρισμένη δήλωσε στις αρχές πως ο γιος της με την 29χρονη είχαν μια όμορφη σχέση. Όπως δήλωσε μάλιστα, την επισκέπτονταν για φαγητό τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα μαζί και η ίδια την είχε σαν κόρη της. Περιμένουμε καλύτερα, κάθε μέρα αυτά ακούμε. Τα παιδιά πάντως τα είχατε δει, δεν είχατε υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει. Δεν τα πρόσεξα. Μπορεί να περνούσε, δεν πρόσεξα. Τη βλέπω, πάει και έρχεται μόνο, ναι. Γιατί την ξέρα. Ήταν καλό κορίτσι, καλό. Έμενε η κοπέλα πάνω. Πολύ καλό κορίτσι, αλλά μάλλον τσακωνόταν. Προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, να ζητήσει να σώσουν την κοπέλα. Ήταν εκεί και παραδόθηκε στις αρχές. Ήταν ο ίδιος ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Δεν μπορεί παρά να εκφράσει την συγγνώμη του στην οικογένεια της κοπέλας. Ο 39χρονος που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση και παράνομη επανείσοδο στη χώρα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Θέλω να σας πω ότι το μέλημα του κατηγορουμένου είναι πραγματικά το πώς θα γυρίσει η σωρός της κοπέλας στους δικούς της στη Ρουμανία. Διότι πρόκειται για μια πολύ φτωχή οικογένεια και ο ίδιος, γνωρίζοντας την οικογένεια, αφού είχε επικοινωνήσει και είχαν σκοπό να παντρευτούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, είναι βαθύτατα συντετριμμένος.